Πλαβιά και θολό ποτάμι, λοιπόν. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να ξεκινήσετε να γράφετε ένα τέτοιο βιβλίο ιστορικό για τα... Πάντα ήθελα να γράψω κάτι για τον τόπο μου και επειδή γεννήθηκα στα Σκλαβιά και κοίταξα τις βιβλιοθήκες και δεν βρήκα τίποτε υλικό συγκεκριμένα για τα Σκλαβιά, έτσι θεώρησα ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι έχει τόσα ωραία αρχαία και ήθελα να μελετήσω την οικογένεια μου βέβαια, αλλά ήθελα και να γράψω και για τα τοπία, τα αρχαία που είναι τόσο σημαντικά στην ιστορία της Χίου. Έτσι ήταν κάτι τύπου, το ήθελα για πολλά χρόνια, ναι. Και όταν βρήκα την ευκαιρία άρχισα. Θα συγκεντρώνω τελικό. Ναι, τον καιρό που ζούσαν οι γονείς μου, παραδείγματος χάρη, μας λέγαν πολλά πράγματα, αλλά δεν τα γράφαμε κάτω. Ναι. Και μετά όταν άρχισα, δυστυχώς είχαν φύγει από τη ζωή και ήταν πιο δύσκολο. Και να συγκεντρώσετε και ιστορίες. Ιστορίες, και... φωτογραφίες παλιές. Προσπάθησα ό,τι μπορούσα να κάνω για τα διάφορες οικογένειες των Σκλαβιών. Διότι όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα στα Σκλαβιά, ήταν πολλοί άνθρωποι που δούλευαν τα χωράφια. Ήταν τακτικοί. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα βέβαια. Αλλά αυτές οι οικογένειες ήθελα να τις περιγράψω όπως έγραψα και για τη δική μου οικογένεια, τις Μαρδάδες και Μάντικες, διότι και ο Μάντικας από τη... Από την πλευρά της μητέρας σας είστε... Ναι, όλα αυτά είναι η μητέρα μου, διότι ο πατέρας μου ήταν Κύπριος. Και ήρθε εδώ και παντρεύτηκε και στον πόλεμο κόψανε, εγώ και η μάνα μου ζούσαμε στα Σκλαβιά, ενώ αυτός ήταν στη Νέα Υόρκη με τη δουλειά του, είχε επιχείρηση εκεί. Ενωθήκαμε μετά από τον πόλεμο. Τελικά. Εδώ στη Χίο. Ναι, ήρθε εδώ το 45 και μας βρήκε. Έμεινε 6-8 μήνες, παραπάνω, 9 μήνες και. Και ζούσαμε εδώ, αλλά ο σκοπός του ήταν να κάνει κάτι τι στην Κύπρο. Και πήγαμε στην Κύπρο. Μας πήραν από εδώ και πήγαμε στην Κύπρο. Τα παιδικά σας χρόνια, δηλαδή, μέχρι τι ηλικία σας. 9 ετών έφυγα εδώ. 9 ετών που φύγατε στην Κύπρο. Είχα τελειώσει την τρίτη τάξη του δημοτικού και πήγαμε στην Κύπρο. Και η μητέρα σας είναι το γένος Μαρδά. Το γένος, ναι. Το γένος, ο παππούς μου ήταν Φραζής Μαρδάς. Και η γυναίκα του, η μάνα της μάνας μου, ήταν από την Καλλιμασιά. Ήταν Μαριγό Κρουσουλούδη, αλλά είχαν πάρει το επίθετο Πατσαλίκου. Ο προπάπος μου ήρθε στα Σκλαβιά και παντρεύτηκε. Γιατί στα... υπήρχαν διπλά επίθετα? Όχι διπλά, έχει μια αυτή ότι κάποιος ήταν δυνατός στην οικογένεια. Μάλιστα. Και πήρανε το παρατσούκλι Πατσελίκος και όταν έφυγε από την Καλλιμασιά το άλλαξε. Mm. Και όταν υπογράψεις μια φορά, αυτό είναι. Σωστά. Γίνεται το όνομα σου πια. Και είναι γνωστός ως Πατσελίκος, αλλά πράγματι ήταν από την οικογένεια της Κουσουλούδης. Είπατε ότι μέχρι τα 9 σας χρόνια ζούσατε στα Σκλαβιά. Ναι. Πώς ήταν τότε η περιοχή, πριν περιοχή... το πόλεμο, δηλαδή περίπου? Ναι, ήταν τα τελευταία χρόνια του 1930 μέχρι μετά από τον πόλεμο, 45-46 φύγαμε. Τα Σκλαβιά μοιάζαν σαν ένα μεγάλο μελίσι. Έτσι τα περιγράφω. Πολλοί κόσμος δούλευαν τα χωράφια. Να σκεφτείς ότι τότε η γεωργία ήταν διαφορετική. Όλες οι δουλειές γινόταν με τα χέρια. Και έτσι είχε πάρα πολλούς να δουλεύουν τα χωράφια. Ήταν η ζήση των ανθρώπων. Δεν είχαν άλλες επιχειρήσεις να κάνουν. Ήταν γεωργοί και περιβολάριδες. Και αυτοί που είχαν, ζούσαν σαν τον παππού μου τον Φραζή, ήταν κηδεμόνας του πύργου Βαβεστρέλη. Και μετά είχε και το άλλο όνομα, Βαβεστρέλη νομικού, που όταν παντρεύτηκε τον νομικό πήρε το δύο ονόματα. Αλλά αυτός ο πύργος πέρασε στα χέρια των Ιταλών.
Και είχαμε και είχαν το σπίτι τους εκεί, ο Λεωνάρδο Καλαμάτι, που ήταν και πρόξενος της Ιταλίας επί Μουσολίνη στον πόλεμο. Ερχόταν τακτικά, κάθε καλοκαίρι έκανε τις διακοπές του εκεί. Αυτά τα χωράφια τα δουλεύανε ο παππούς μου και όλη του η μεγάλη οικογένεια, τα αγόρια όλα και οι κόρες. Παρακάτω, στα κάτω σκλαβιά, είχε άλλον αδερφό, τον Παναγιώτη, πιο μεγάλον αδερφό, ο Μαρδάς επίσης, και αυτός τα παιδιά του δούλευαν τα χωράφια του πύργου Τζουστινιάνη, που είναι ο πιο μεγάλος πύργος των σκλαβιών, και το μεγάλο πύργο. Παρακάτω ήταν τα χωράφια που δούλευαν η οικογένεια της γιαγιάς μου, Πατσαλίκη, και οι αδερφές του οικογένειας που ήταν μάγκος, ένας μάγκος, διότι μια αδερφή του πήρε το Γιώργιο Μάγκο. Και αυτοί δούλευαν πάλι χωράφια των σκλαβιών. Δηλαδή είμαστε συνδεμένοι με τα σκλαβιά όλη η οικογένεια. Και υπήρχε ή κάποια τμήματά τους κατοικούντουσαν. Βέβαια, βέβαια. Σαν το θείο μου, το Βαγγέλη, το πιο μεγάλο αδερφό της μάνας μου, αυτός πήρε ένα κομμάτι του πύργου και έκτισε το σπίτι του και το έκαμε την κατοικία του. Ο πύργος ήταν πιο εκτεταμένος και ερυπωμένος. Ο Λεωνάρδος είχε καλοκαιρινή οικία λίγο πιο κάτω και ο παππούς μου, ο προπάππος μου, είχε το σπίτι του εκεί, μέσα στο χτήμα. Εκφράζεται έτσι στον πρόλογό σας, λίγο που είδα, και την ευχή ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή και αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή. Μακάρι, μακάρι, διότι είναι όλα πολύ σημαντικά. Για μένα τα βλέπω ότι ιστορικώς έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά τα χτίσματα. Πρέπει να διατηρηθούν, δηλαδή να διατηρηθούν, να μην τα αφήκουμε να γίνουν, να χαθούν, ναι, ρήμια. Σωρή, ναι, ναι. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και νομίζω όταν αρχίσεις και δείχνεις στα παιδιά τα μικρά κάποια αξία, παίρνουν άλλη έμφαση και πρέπει να τους αρχίσεις από μικρούς, διότι οι πιο μεγάλοι πες μπορεί να μην διδαχτήκαν όλα αυτά τη σημασία, αλλά οι μικροί όταν μάθουν τη σημασία της ιστορίας και της αξίας αυτών των μεγαλοπροπαίων πύργων, διότι όταν οι εκκλησίες και τα αρχοντικά ήταν πολύ μεγάλου επίπεδου αξίας των καιρών τους, ήταν πολύ αξιοπρεπή. Όλες αυτές οι θημιανούσικες πέτρες, ναι, στα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια έχουν χαθεί. Το 1975 ήρθε η αγκώνισσα του Αλέξανδρου Μονιώδη που είχε τον πύργο και η φωτογραφία που έβγαλε, ο πύργος είναι σώας, όπως ήταν αρχικά. Δηλαδή τώρα που δεν τις έχουμε ανάγκη αυτές τις πέτρες, έτσι, ναι, μπορεί να βρεις και από αλλού, πάμε να τις πάρουμε να καταστρέψουμε, ναι, κάτι. Και αυτή η κλοπή είναι που κάνει τα, ναι, μνημεία να χάνουν την αξία τους. Και είναι και στατιστικό, μπορούν να πέσουν, είναι πιο ετοιμόρροπα, διότι αυτή είναι η στήριξη. Αυτό είναι το παράδειγμα και επειδή το είχε η Ελένη σχεδιάσει, λέγω να το βάλω στην πρώτη στιγμή. Στο στίγμα και η Παναγιά η Κρίνα που είναι ένα, ναι, μοναδικό, ένα ξεχωριστό μνημείο. Εκείνο το χτίμα της Κρίνας είναι από Βυζαντινός καιρούς, διότι χτίστηκε πριν από τους Γενοάτες. Δηλαδή έχει ορισμένα χτίσματα ή αμυντικά ή ναούς που έχουν χτιστεί από τους Βυζαντινούς καιρούς. Δηλαδή ο τόπος ήταν κατοικημένος πριν να έρθουν οι Γενοάτες. Οι βρύσες και τα αυτά, κάποιοι άλλοι θα τα χρησιμοποιούσαν, αλλά οι Γενοάτες τους έδωσαν κάποια ειδική μορφή με τους πολλούς πύργους, καθόλικες εκκλησίες. Και τρεις καθόλικες εκκλησίες στα σκλαβιά, πάνω και κάτω. Και θα είχε αρκετό πληθυσμό για να λειτουργούν τρεις εκκλησίες.
Και έχει, είχε και από τότε αρκετά νερά η περιοχή, έτσι, τα, όπως μας είπε και στα περιβόλια, ας πούμε. Αυτό τα πήγε. Νερά ήταν άφθονα και η ζωή όπου έχει νερά έχει οικισμούς. Και αυτά τα νερά όλα πηγαίναν στα χωράφια. Μετά τον πόλεμο είναι που τα πήραν για χωριά, για να τροφοδότηση των χωριών. Όλα αυτά ήταν για άδρευση. Και ο κόσμος τότε δούλευε να βγάλει το μεροκάματο του στα χωράφια. Είτε, δεν είχαν άλλο τίποτα να κάνουν. Ήταν η ζωή τους. Και ξέρω από ότι η μάνα μου δούλευε στα χωράφια, στους θείους μου, ώσπου να έρθει ο πατέρας μου. Και αυτά τα ζήσα και ξέρω από μικρό παιδί τι γινόταν. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος να δουλεύει τα χωράφια. Και τους κίνους και τα περιβόλια ήταν δουλειά σκληρή, δεν ήταν εύκολη δουλειά. Διότι τότε να σκεφτείς δεν είχαν μηχανές, δεν είχαν μηχανάκια. Η άδρευση γινόταν, δεν είχαν σωλήνες. Όλα γινόταν με αυλάκια. Και αυτά παίρνουν πολύ καιρό να τα διατηρείς, να τα καθαρίζεις. Δεν δούλευε και διαφορετικά ο κόσμος. Είχε περισσότερο υπομονή, θα έλεγε κανείς, για να του δώσει η γη τα πλούτη της, έτσι θα είναι. Βέβαια, η υπομονή και ξέραν ότι αν δεν το κάνουν σωστά δεν θα τρώγανε. Αυτό είναι. Ήταν η ζήση τους, τέλος πάντων. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια εκείνα. Εσείς το σχολείο της τάξης, όσες πήγατε εδώ στη Χίνα, στο Θολό Ποτάμι, ναι, το σχολείο. Ναι, το σχολείο που φοιτησα εγώ ήταν έξω από το χωριό. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι τότε είχε αρκετά παιδιά από τα σκλαβιά που πηγαίναν στο σχολείο και τον Άγιον Πέτρο. Και έτσι εκεί που μια τοποθεσία που λέμε τα πλάγια, που ήταν χτισμένο. Το κτίριο ακόμα στέκει, το παραπάνω κτίριο. Είναι λιοτρουβιό, αλλά είναι κτίριο. Ήταν το παλιό σχολείο, άρχισε να λειτουργεί γύρω από αρχές του 1930 και πήγα 3 χρόνια εκεί. Τα πρώτα μου χρόνια. Βρήκατε φωτογραφικό υλικό? Βρήκα. Ευτυχώς το 1936 ήρθε κάποιος Τούρκος εδώ, ο Σάμι Μπέι, και έβγαλε τα διάφορα σημεία του χωριού και αυτό το αλμπούμ που έκανε διατηρείται ακόμα. Ναι, και έχει κάποιος από την οικογένεια μας, μακρινός εξάδελφος, έχει αυτές τις φωτογραφίες και που μου δοθήκαν για παράδειγμα διάφορα σημεία, εκκλησίες, το παλιό σχολείο, δείχνει το σχολείο όπως ήταν χτισμένο. Μερικές είχαν οι συγγενείς, μάζεψα τέλος πάντων υλικό από πολλούς, πάρα πολλούς. Και εδώ και στην Αμερική και στον Καναδά, όποιος είχε κάτι τι που ήταν σημαντικό, το προσπαθούσα να το βάλω στο βιβλίο. Μεγάλη κοινότητα των Θολοποδών. Ήταν ένα από τα μεγάλα χωριά. Λένε ότι όταν έγινε η σφαγή της Χίου είχε σχεδόν 1000 κατοίκους, αν δεν ήταν πολύ κοντά στους 1000. Από αυτούς μόνο 12 μήνα. Ομογενείς από το Θολό Ποτάμι έχουμε, δηλαδή έχετε αρκετούς έτσι συγχωριανούς στην Αμερική, στον Καναδά, βρείτε να μπορέσετε να δουλέψετε? Ναι, προσπάθησα να βρω όσους ήταν στην οικογένεια, είχαν μείνει από τα σκλαβιά, τους, έκανα πολλά τηλεφωνήματα, όπως καταλαβαίνεις. Και πήγα και στον Καναδά με την κυρία μου για να μαζέψω το τελευταίο υλικό που χρειαζόμουν, γιατί και εκεί έχει πάρα πολλούς θολοποταμούς, σκλαβούς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα, διότι είχα χάσει επαφή με πολλούς από αυτούς και
Πόσο εύκολο είναι να σας ανοίξουν έτσι, από τη μια την καρδιά τους, σας πούν ιστορίες ή να σας δώσουν ένα υλικό από το αρχείο το δικό τους. Κοίταξε να δεις, οι παραπάνω με βοηθήσαν, με δίχως πρόβλημα. Είχε μερικούς που ήταν επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνω, διότι όταν δεν ξέρεις τι θα γίνει, κάτι τύπου... αλλά οι παραπάνω, οι πλήστοι με βοηθήσαν ευχαρίστως και με πληροφορίες, ονομάτων, συγγενών και τέτοια, και φωτογραφίες. Δηλαδή είναι σημαντικό να δείχνεις ένα πρόσωπο, να βάλεις μια ομοιότητα κοντά στο όνομα. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα οικογενειακά δέντρα. Και τόσο πιο παλιοί είναι, προσπαθούσα να βρω αυτούς που θυμόμουν από μικρός, που ζούσαν στα σκαβιά. Αυτό κυνήγησα. Τις παραπάνω φορές βρήκα, η οικογένειά τους είχε κάποιο υλικό, άλλες φορές δεν είχαν, διότι δεν βγάλανε πολλές φωτογραφίες τότε. Είχε οικογένειες που ήταν σημαντικές για μένα και δεν βρήκα τις φωτογραφίες που ήθελα, αλλά τι να κάνεις. Ήταν δύσκολη υπόθεση η φωτογραφία εκείνη την εποχή. Έχει μερικούς που δεν έχουν ούτε ταυτότητα. Που να πει ο λόγος να βρεις κάτι, ή διαβατήριο, ή έκανανε ταξίδια, κάτι τέτοιο. Άλλοι είχαν πολλές, άφθονες, και είχα μεγάλη εκλογή. Η ανάγκη να βγει το βιβλίο και στα αγγλικά ήταν τα παιδιά των γνωστών έτσι σε Καναδά που θα θέλατε να το... Είναι πιο βασικό. Εγώ έχω την ευκαιρία παραπάνω της γλώσσας των αγγλικών. Γράφει και στα ελληνικά, αλλά η ορθογραφία μου δεν είναι τόσο σπουδαία. Και έτσι το έγραψα στα αγγλικά και το ίδιο έκανα και το βιβλίο της Κύπρου, όπως σου είχα πει. Το χωριό του πατέρα, ας πούμε. Ναι, διότι είναι τουρκοκρατούμενο γι' αυτό τώρα, και αυτό το έκδωσα πριν από το βιβλίο της μάνας μου. Το ίδιο Αντρόγινο που είναι συγγενής κιόλας, ο Μάρο και ο Ανδρέας Κορδί, που μας τίμησαν και ήρθαν στην εκδήλωση του βιβλίου και είναι ακόμα εδώ, φεύγουν σήμερα κατά κρίμια, το μετάφρασα. Και το μετάφρασα με έναν τρόπο που μπορώ να σου πω ότι το κάνανε καλύτερο από ότι αυτό που τους έδωσα. Και έτσι, ναι μεν έχει παιδιά που διαβάζουν μόνο αγγλικά, και έπρεπε να το έχουν στο χέρι τους. Ήταν το πιο βασικό, ήταν ότι εγώ το έγραφα στα αγγλικά και έπρεπε να μεταφραστεί. Και δυστυχώς τα παιδιά μας στο εξωτερικό μπορεί να ξέρουν ελληνικά, αλλά δεν έχουν την ευχαίρεια του λόγου όπως τα παιδιά εδώ, και είναι πιο δυσκολεύονται. Και... Εσείς βέβαια δεν, από το βιογραφικό σας δεν έχει ιστορικές σπουδές, αλλά ο πιο... της τεχνολογίας είστε άνθρωποι. Ναι, εγώ είμαι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο τον κλάδο μου. Είμαι χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Τρέξο και όταν ήταν καιρός να εφηπηρετήσω, λέγω τώρα πρέπει να αρχίσω να γράφω κάτι τι, αφήσουμε κάτι τι για τα παιδιά. Είπατε τα εγγόνια. Όπως θητεία, σας βοήθησε για να οργανώσετε καλύτερα χρόνο. Βέβαια. Τον καιρό που μας λέγανε τα πιο σημαντικά πράγματα οι γονείς μας, είχαμε άλλες έννοιες. Να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε δουλειές. Δεν τα έγραφα όλα κάτω. Ευτυχώς τα θυμούμε τα παραπάνω, αλλά άλλο να τα γράφεις είναι σημαντικό. Αλήθεια, πώς είναι αυτό έτσι το κουβάρι που σε τυλίγεται και θυμάσαι ποιος ήταν ο γείτονας, πώς ήταν το τζούγκλι του, έτσι. Όταν ήμουν μικρός, επειδή έζησα εδώ, θυμούμαι τους γειτόνους, τα σκλαβιά ήταν μικρή κοινότης. Ναι. Το Θολό Ποτάμι είναι το χωριό μας, η Βαβύλη. Μερικοί από τους σκλαβούς, τα κάτω σκλαβιά, έχουν παντρευτεί στους Βαβύλους. Αλλά οι παραπάνω συνδέονται με το Θολό Ποτάμι. Και οι υπηρεσίες, πηγαίνουμε στην εκκλησία, να βαφτίσεις, να παντρευτείς, ήταν στο Θολό Ποτάμι.
Και έτσι οι σκλαβούσοι πάντα πηγαίνανε εκεί για, για να, να έχουν κάποια συναναστροφή. Τα σκλαβιά ήταν αποκλειστικά εργασία, ήταν δουλειά. Δεν είχαμε... Σκλαβιά, δηλαδή. Σκλαβιά, ήταν κυριολεκτικός. Αλλά ήταν καλή ζωή. Προπάντων την εποχή που μεγάλωνα εγώ ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά και επειδή όλοι εργαζόταν και είχαν τον ίδιο σκοπό, κυλούσε εύκολα η ζωή. Ήταν διαφορετική, αλλά ήταν όμορφη. Σκληρή μεν, αλλά είχε και τα καλά της. Οι χαρακτήρες ή οι συνήθειες θα έμοιαζαν είτε ήσουν στα σκλαβιά είτε στο θολοποτάμι, έτσι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τα ήθη και τα έθιμα ήταν τα ίδια. Τα ίδια και στους γάμους και στις γιορτές. Όλα αυτά ήταν θολοποταμπούσικα. Οι παραπάνω σκλαβούς συνδέονταν με το θολοποτάμι. Καταλαβαίνω ότι και ειδικά όσο καιρό δουλεύατε και το βιβλίο θα ερχόσασταν πολύ συχνά στοιχείο. Πώς βλέπει κάποιος ο οποίος δεν μένει μόνιμα εδώ την πορεία του χωριού του, πώς είναι εσείς, πώς βλέπετε την δική σας τη ματιά, το θολοποτάμι, τα σκλαβιά, πώς είναι στο πέρασμα το χώρο? Στο πέρασμα η εμπειρία μου μένα που βλέπω διατηρεί ένα χαρακτήρα λόγω του ότι πάρα πολλοί που φύγαν στο εξωτερικό διατηρούν σπίτια και έρχονται τακτικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν έκοψαν το σχοινί να ρίξουν πέτρα πίσω τους. Αυτό είναι... χαίρομαι όταν τους βλέπω και στις γιορτές και στα πανηγύρια και έρχονται τακτικά και μένουν. Έχει μεγαλώσει πολύ το χωριό από τον καιρό του πολέμου. Έχει απεκτηθεί προπάντω στα δυτικά και στο βόρειο μέρος από το χωριό που ήταν το χειρωμένο χωριό του Μεσαίωνα, που ήταν ένα τετράγωνο και λέει ο Ζολώτας είχε και πύργο. Τα ίχνη του πύργου ξεχαστήκαν με τον καιρό. Δεν έχει ούτε ρήπια ούτε κανείς που ζει να μου πει που ήταν ακριβώς, αλλά το περιγράφει ο Ζολώτας βέβαια από μαρτυρίες που έχει μιλήσει στην εποχή του. Δηλαδή... κάποιο σχέδιο από κάποιον περιηγητή δεν σώζεται για να... Δεν έχουμε σχέδιο. Και επειδή τα τυχώματα στις δυο πλευρές τουλάχιστον, η βόρεια και η δυτική, σώζονται ακόμα, υποθέτω που ήταν και η περιγραφή των εκκλησιών δίνει ένα σχήμα. Ένα σχήμα, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Σαν άλλα χωριά, μαστιχόχωρα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάρεις φωτογραφία από τον αέρα και βλέπεις ακριβώς που ήταν. Είναι πιο σημαντικό αυτό. Στο Θολοποτάμι έχουμε φωτογραφίες από τον αέρα, αλλά δεν είναι συγκεκριμένες του καιρού που ήταν όλα τα χτίρια όπως ήταν πριν. Μοιάζει όμως λίγο πολύ με τα υπόλοιπα τα καστροχώρια, δηλαδή η Δομή και η Ωνάμος. Ναι, όλοι. Είχε μαστίχη, οπότε έπαιξε την ίδια κατηγορία. Οι Γενοάτες όταν ήρθαν στη στοιχείο ήταν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο του. Και ο μεγαλύτερος πλούτος ήταν το μαστίχη. Γι' αυτό αχυρώσαν όλα τα χωριά και κάνανε τις εγκαταστάσεις παρόμοιες. Τελικά και ο κατακτητής μπορεί να αφήσει πράγματα καλά μετά από καιρό. Βέβαια. Πάντως ήταν σκληροί οι κατακτητές, δεν ήταν, διότι εκμεταλλεύονταν το λαό αρκετά σκληρά, είχαν μεγάλες απαιτήσεις. Και στα σκλαβιά, ιδίως στην Κρίνα, ήταν τα δικαστήρια τους. Και εκεί δικάζαν τους τόπιους που παράγαν το μαστίχι και τα άλλα προϊόντα πολύ αυστηρά. Όταν έκλεβες μαστίχι, παραδείγματος χάρη, και δεν τους παρέδινες την ποσότητα που περιμέναν, η ποινή ήταν πολύ αυστηρή. Και γι' αυτό, από αυτό που βλέπουμε, συγκρίνεις να πούμε ότι ήταν σκληροί
κατακτητές. Αφήσανε και ωραία πράγματα, αλλά η εκμετάλλευση του λαού ήταν κάπως σκληρή. Δεν είναι. Οι δικές σας οι ευθύνες, έχετε ένα κεφάλαιο που αναφέρεστε στις πρώτες αυτές ευθύνες. Ποιες ήταν οι ευθύνες ενός παιδιού τότε? Κοίταξε, όταν μεγάλωνα, να σκεφτείς ότι ο πατέρα... Εγώ έγινα 9 χρονών για να γνωρίσω τον πατέρα μου. Και η μάνα μου είχε κάποια μικρή περιουσία από τον παππού μου. Είχε χωράφια, έπρεπε να τις βοηθώ στα χωράφια. Είχα τους θείους μου ως κηδεμόνες, αλλά ήταν διαφορετικά να ζεις με δίχως πατέρα. Και οι ευθύνες που περιγράφω είναι μάλλον οι παιδικές ευθύνες. Να βοηθάς τη μάνα σου, την οικογένεια. Ήμουν ο μόνος άντρας στην οικογένειά μας, οικογένεια των δύο. Και έτσι έμαθα από μικρός ότι είχα ευθύνες, τέλος πάντων. Στη φαντασία μου ήταν ευθύνες του αντρός. Όταν ήρθε ο πατέρας μου, αλλάξαν τα πράγματα, αλλά μέσα στον πόλεμο, στην κατοχή, να σκεφτείς, εγώ και η μάνα μου είμαστε στα σκλαβιά και ο πατέρας μου ζούσε στη Νέα Υόρκη. Είμαστε χωρισμένοι και τότε δεν είχε ούτε συγκοινωνία. Ούτε να σας στείλει κάτι από εκεί για να σας βοηθήσει. Όταν ανοίξαν τα ταχυδρομεία, μας έστειλε αμέσως είδηση και μέσω του Ερυθρού Σταυρού έμαθε πώς είμαστε, πώς περνούμε. Του στείλαμε φωτογραφίες και αμέσως μόλις... Στην κατοχή έφευγαν πολύ για Κύπρο. Δεν το είχατε αποφασίσει? Όχι. Παρόλο που ο πατέρας ήταν εκεί. Κοίταξε, εκείνοι που φεύγαν ήταν οι παραπάνω οι πρόσφυγες που ερχόνταν από τη Μικρά Ασία και πήγαν και στο χωριό του πατέρα μου, παραδείγματο χάρη, έχει πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ήταν μέσω της Χίου. Αλλά η μάνα μου δεν το αποφάσισε, γιατί είμαστε με τους θείους μου και ζούσαμε μέσα στα χωράφια. Ήταν η ζωή της πιο περιορισμένη. Εκείνοι που δεν είχαν τίποτα αποφασίζαν και φεύγαν για κάτι καλύτερο. Και πολλοί πήγαν στην Κύπρο, αλλά η μάνα μου δεν αποφάσισε. Όταν ήρθε ο πατέρας μου, τότε ο σκοπός του ήταν να κάνει μια περιουσία στην Κύπρο και πήγαμε όλοι μαζί, οικογενειακώς. Την οποία και εκεί την εγκαταλείψατε ευρεία. Ναι, το 1974 ήρθαν οι Τούρκοι, τα πήρανε και έγινε, αντί να πάω εγώ με την οικογένειά μου από την Αμερική που σπούδαζα, γίνανε αυτοί πρόσφυγες και τους έφερα στην Αμερική. Εκεί πέθανε ο πατέρας μου και η μάνα μου και ήταν πικραμένος, διότι ήθελε να θαυτεί στο χωριό του, εκεί που ήταν οι γονείς του. Και δεν μπόρεσε. Και Γεωργός, όπως ήταν το δέσμο με τη γη, ήταν ακόμη πιο έντονο, ναι. Ναι, βέβαια. Η σύνδεση πολύ στενή για έναν που έχει γεννηθεί στον τόπο του και μεγαλώσει. Πήγατε, μου είπατε, στο χωριό. Ναι, στο χωριό. Έζησα και εκεί αρκετά χρόνια, αλλά τώρα γέμισε Τούρκους, δεν έχει Ελληνές. Οι Τούρκοι που είχαμε, οι Κύπροι, πολύ διαφορετικοί από αυτούς που φέραν τώρα και γεμίσαν τα σπίτια με ξένους Τούρκους. Και έτσι είναι διαφορετικά οι εκκλησίες. Σίγουρα δεν πονούν τον τόπο, έτσι. Δεν πονούν τον τόπο και έχουν άλλα έθιμα. Οι Κύπροι, οι Τούρκοι μοιάζουν με τους ντόπιους, διότι γενναίες περάσαν και έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλά αυτοί είναι μειονότητες τώρα. Δεν έχουν την εξουσία. Άλλοι κάνουν τις αποφάσεις. Είναι τραγικό το πρόβλημα. Διότι πέρασαν αρκετά χρόνια. 40 χρόνια. Να κλείσουμε από εδώ. Πόσα νυχτέρια η αλήθεια κάνατε για να βγάλετε όλα αυτά τα οικογενειακά δέντρα των γειτόνων? Πρέπει να έχει πέσει πολλή συζήτηση. Και... Βέβαια. Και ξέρεις, δεν είναι ολοκληρωμένο 100%, είναι αυτά που μπορούσα να μάθω. Έχει κενά και όταν δεις παρένθεση με κοκκίδες σημαίνει ότι κάτι λείπει. Δίνεται όμως δυνατότητα και στους ίδιους τους
αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρεται εδώ, οι οικογένειες οι σημερινές, να το δουν, να το συμπληρώσουν. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και αυτός ήταν ο σκοπός μου, διότι έχει πράγματα που μπορούν να απεκτηθούν. Αλλά όταν άρχισα εγώ, ο σκοπός μου ήταν να γράψω για την οικογένεια της μάνας μου. Αλλά στα Σκλαβιά, επειδή ήταν λίγες οι οικογένειες, λέγω, ήταν και συνδεμένες. Αφού άρχισα να κάνω το δικό μου δέντρο, είπα να αρχίσω και με τους γειτόνους, Κρία Βρύση, παρακάτω, 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 και είναι να πούμε 8-10 οικογένειες, εκτός από τη δική μας οικογένεια. Η δική μας οικογένεια, οι Μαρδάδες και Μάντικες, είναι το πλήστον, και η Πατσαλίκη. Κάποια έτσι εντύπωση θα μας δώσετε από τη βιβλιοπαρουσίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό? Να σας πω, ήταν πολύ ωραία για μένα, διότι παρευρεθήκαν συγγενείς που με βοήθησαν. Ήρθε πάρα πολύ κόσμος. Μου κάνανε μεγάλη τιμή. Με τιμήσαν εξαιρετικά και γι' αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όλους θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν μπόρεσα. Ήταν πολύ... πάντως το βιβλίο το δεχτήκανε με ενθουσιασμό, μπορώ να πω, και χτες ήμουν στο πανηγύρι του προφήτη Λία στο χωριό και εκεί άκουσα ωραία λόγια και τους ευχαριστώ όλους. Βέβαια, θα μπορεί κάποιος να το βρει στα βιβλιοπωλεία? Πώς διατίθεται? Ναι, διατίθεται το ΑΠΗ, έχει βιβλία, ο Σύλλογος Θολοποταμιού είναι ο εκπολιτικός σωματείο Θολοποταμιού, η Αναγέννηση, και αυτοί έχουν μερικά βιβλία που μπορούν ένας που ζει στο Θολοποτάμι να το πάρει, και αλλά και τα βιβλιοπωλεία το, η Πηξίδα το έχει, ο Πάπυρος, το έχουν τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφόρησε κανονικά. Η οικογένεια του ΑΠΗ, ο Αντώνης και ο αδερφός του Γιάννης, η Δέσποινα Καρατζά που το σχεδίασε και δούλεψε ακούραστα για να το κάνει όμορφο, και το και έκαμε και το εξώφυλλο. Όλα αυτά είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Είναι κάτι τύπου, ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Χάρη, και καλή επιστροφή. Χάρηκα πάρα πολύ.